πάμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον μετεωρολόγο μας. Τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο. Τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο. Ναι, από το site, να το πούμε κιόλας. Meteo.gr. Να το καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους φίλους που εμπιστεύεστε το ΑΡΤ για την ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά. Σας ακούμε. Για πείτε μας. Για πείτε μας με το cmeteo.gr, όπου έχετε κάνει αυτή τη στιγμή την έρευνά σας. Έχετε κάνει τη μελέτη σας. Τι έρχεται αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, έχουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο δημιουργείται στην περιοχή της Αδριατικής. Αναμένεται να ακολουθήσει τροχιά προς τα νότια της χώρας μας και να επηρεάσει σημαντικά τον καιρό, ναι, από το βράδυ της σήμερα και κυρίως αύριο και μεθαύριο. Με τα χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, και τους τοπικά θελώδεις ανέμους. Είναι ένα ενδυνάμει επικίνδυνο σύστημα, το οποίο είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαινόταν τις προηγούμενες μέρες, γιατί θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας και θα προκαλέσει αρκετά έντονα φαινόμενα σε ευρεία κλίμακα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι έχουμε ήδη μία σειρά από ισχυρά συστήματα που μας έχουν επηρεάσει, ο κίνδυνος είναι ακόμα πιο υψηλός. Το εν λόγω σύστημα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και την περιοχή της Αττικής από σήμερα το βράδυ και κυρίως από αύριο το απόγευμα και μετά. Ειδικά για την Αττική, απόψε τη νύχτα περιμένουμε μία πρώτη μεταβολή του κοινού με ένα σχετικά σύντομο πέρασμα με βροχές σποραδικού χαρακτήρα, ενίσχυση των ανέμων, χωρίς όμως μεταβολή στη θερμοκρασία. Η σημαντική μεταβολή στην Αττική την περιμένουμε από αύριο το μεσημέρι και κυρίως από τις απογευματινές ώρες, με χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, από αύριο το απόγευμα μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, φαίνεται να προκύπτουν διαστήματα με έντονα φαινόμενα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν και μεγάλη διάρκεια. Αυτό καθιστά αυξημένο τον κίνδυνο να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Και ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουμε και σε περιοχές γύρω από τα βουνά και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ρέματα, όπως και χυμάρους που πηγάζουν από τα βουνά της Αττικής, γιατί η χιονοκάλυψη είναι ακόμα αρκετά μεγάλη από το χιονιά που προηγήθηκε και η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχές μπορεί να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό όπου θα λιώνει το χιόνι και ταυτόχρονα θα έχουμε και νέες προσήκες νερού μέσω των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων. Αυτή τη φορά όχι τόσο μέσα στις πόλεις, όσο κυρίως στους χυμάρους και στα ρέματα. Αυτό το τονίζω, γιατί το περισσότερο χιόνι έχει λιώσει μέσα στην πόλη, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος μέσα στην πόλη, όσο στα ρέματα και στους χυμάρους του λεκανοπεδίου. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος και νομίζω ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι στα ηλυσιακά προάστια, δηλαδή τα βόρεια, βορειοανατολικά, ανατολικά προάστια πέριξ του Ιμητού, γιατί ο Ιμητός αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ χιόνι. Το χιόνι αναμένεται να λιώσει λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων και παράλληλα να έχουμε και ισχυρές βροχοπτώσεις. Οπότε μπορεί να έχουμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και να έχουμε δυνάμει επικίνδυνο. Άρα μας λέτε ότι θα έχουμε πλημμύρες χωρίς να βρέχει. Πλημμυρικά φαινόμενα, αυτό είπε. Αυτό όλο προς τον κόσμο. Λέει, θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα χωρίς να υπάρχει βροχή. Επειδή θα λιώνει το χιόνι, ναι, θα πλημμυρίζει. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και χωρίς βροχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως θα έχουμε και βροχή. Δηλαδή, θα έχουμε και καταιγίδες και θα έχουμε και την μεταφορά των υδάτων. Εγώ έχω μια ερώτηση. Τις προηγούμενες μέρες λέγαμε κι εμείς, γιατί μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, έρχεται κακοκαιρία, πλημμύρες. Σαββατοκύριακο μια χαρά ήταν. Ναι, ναι, το Σαββατοκύριακο τελικά η Αττική τη γλίτωσε από τα χειρότερα και ο λόγος είναι το ότι το χαμηλό βαρομετρικό που περιμέναμε να επηρεάσει την Αττική ακολούθησε μια ελαφρώς νοτιότερη τροχιά, με αποτέλεσμα η ζώνη των έντονων φαινομένων να περιοριστεί νότια της Αττικής, δηλαδή να επηρεάσει Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Γιατί λέω εδώ έχει την πλημμύρα, έχει την κακοκαιρία, μην βγαίνετε τα σπίτια σας και ήταν μια χαρά ο καιρός. Για βόλτα ήταν. Ήταν μια χαρά. Ωστόσο, επειδή στα προγνωστικά μοντέλα υπάρχει πάντα ένα εύρος στα σενάρια και υπήρχαν σενάρια που δείχνουν το σύστημα να έρχεται βορειότερα, θεωρώ δεν ήταν κακό που υπήρχε μια γρήγορση. Γιατί αν τελικά καλυφθεύονταν τα χειρότερα σενάρια, σε συνδυασμό με το χιόνι θα είχαμε πλημμύρες. Μάλλον καλά. Τα δύσκολα όμως είναι τώρα. Δηλαδή, κυρίως από αύριο το μεσημέρι,
Τετάρτη. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα. Και στη συνέχεια. Ναι, πείτε μου, πήγε να ολοκληρώσουμε. Και στη συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε, από την Πέμπτη και μετά, με την απομάκρυνση του συστήματος, έχουμε και μια νέα κρίσβολη και στην Αττική, με χαρακτηριστικά τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, τις πυκνές χιονοπτώσεις τα ορεινά και τα ημιορεινά, ενώ είναι πιθανό από το βράδυ, από το πρωί της Πέμπτης και μέχρι την Παρασκευή να χιονίσει λίγο και στα βόρεια προάστια. Δεν περιμένουμε να έχουμε προβλήματα σε χαμηλά υψόμετρα αυτή την φορά. Μέχρι τότε θα τα έχουμε ξαναπεί σίγουρα, κύριε Παπακοστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ και το simeteo.gr.